Με πολύ καλή ψυχολογία μετά την νίκη στο ντέρμπι με τον Αλμυρό, η Δαμάσα φιλοξένησε τον αθλητικό όμιλο του Μπακίου, παιχνίδι στο πλαίσιο της εμβόλυμης 1 της αγωνιστικής της Α1Ε, το χαμόγελο του παιδιού. Η Δαμάστα μπήκε με αποφασιστικότητα στο παιχνίδι. Στο 14ο λεπτό ο Μανώλης Ρουμπάκης έκανε τη σέντρα, ο Καουκάκης έπιασε την κεφαλιά, ο Χαραλαμπάκης απέκρουσε και με δεύτερη προσπάθεια ο Καουκάκης έκανε το 1-0. Στο 20ο λεπτό ο Ρουμπάκης δημιούργησε το δεύτερο γκολ, σέντρα στον Καουκάκη και εκείνος βρήκε αφύλακτο τον Άγγελο Καστελιανάκη. Απέναντι από το τέρμα εκείνος δεν δυσκολεύτηκε να κάνει το Δαμάστα out 2-0. Στο 25ο λεπτό πανομοιότυπη φάση με το δεύτερο γκολ, ο Ρουμπάκης, ο Καουκάκης και ξανά ο Άγγελος Καστελιανάκης, αφού πέρασε και τον τερματοφύλακα του ΑΟΤ, τον Χαραλαμπάκη, έστειλε για τρίτη φορά την μπάλα στα δίχτυα. Και στο 33 ο Κεφαλούκος πέρασε όλη την άμυνα του ΑΟΤ, σέντραρε αφύλακτος ο Καστελιανάκης στο δεύτερο δοκάρι, με κεφαλιά έκανε πολύ νωρίς το 4-0 που ήταν και το τελικό σκορ. Νομίζω ότι σήμερα η Δαμάστα πραγματικά έπαιξε σαν ομάδα που θέλει και μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Ένα πρώτο ημίχρονο εκπληκτικό με 4 γκολ. Νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο έπρεπε απλά να διαχειριστούμε την κόπωση, γιατί έχουμε και ένα παιχνίδι το επόμενο την Κυριακή. Όπως και στο μάτς το προηγούμενο της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ Κρουσόνα, έτσι και σήμερα στο πρώτο ημίχρονο δεν είχαμε επικοινωνία, δεν είχαμε σχεδόν τίποτα. Άλλα είπαμε, άλλα κάναμε και φυσιολογικό ήταν, αν παίζεις με αντίπαλο μια ομάδα όπως η Δαμάστα, να δεχτείς τα γκολ.